Πόσο μεγάλο ρόλο πιστεύεις ότι έχουν παίξει τα τηλεοπτικά κανάλια στο φαινόμενο τρομοκρατία? Κατά καιρούς έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Βέβαια, όχι μόνο στα θέματα του αντιτρομοκρατικού πολέμου. Σημαντικό ρόλο παίξαν σε όλες τις μείζονες πολιτικές που οι ελίτ υιοθέτησαν κατά καιρούς, παίρνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις ενημέρωσης στην Ελλάδα ελέγχονται από το χειρότερο κομμάτι του κατεστημένου, εργολάβους, εφοπλιστές ή επαγγελματίες εμπόρους πληροφόρησης, εκτός του κομματιού βέβαια που ανήκει στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση, τα κρατικά ΜΜΕ, τα οποία τα χρησιμοποιούν ως ιδιωτικό φεύγο και εν τέλει το αποτέλεσμα που αποδίδουν είναι ακριβώς το ίδιο. Τέτοιοι μηχανισμοί, τέτοιο επίπεδο και τέτοιας ιδιοκτησίας όπως οι μηχανισμοί ενημέρωσης της χώρας μας, καταλαβαίνεις ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να παίξουν τον αθλιέστερο ρόλο. Κατά καιρούς, ειδικά στην περίπτωση της 17 Νοέμβρη, χρησιμοποιήθηκαν εντατικά και με σχέδιο και με την άμεση εποπτεία του τότε Αμερικάνου πρέσβη, ώστε να διαμορφώσουν, να αντιστρέψουν μάλλον το πολιτικό κλίμα που υπήρχε στη χώρα για τα κομμάτια αυτά της αριστεράς που ήταν υπέρ της ένοπλης αντιβίας και την ασκούσαν. Επειδή ήξεραν την απήχηση που έχουν, έκαναν συντονισμένες εκστρατείες, τις οποίες βέβαια χρησιμοποίησαν ως κομπάρσους ακόμα και στελέχη του πολιτικού συστήματος. Σας θυμίζω το Μητσοτάκη, την κόρη του ή το Χρυσοχοίδη με το κεράκι τους στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί να προσεύχονται για τα θύματα, τα σωματεία θυμάτων που φτιάξαν και άλλα τηλεοπτικά εφέ που χρησιμοποίησαν. Αλλά και την χειδαιότητα διάφορων εκπροσώπων των ΜΜΕ στην προσπάθεια να εξοντώσουν οποιονδήποτε συλλαμβανόταν και του χρεώνονταν ένοπλες αντιστάσεις εναντίον του κράτους. Από αυτή την άποψη είναι βέβαιος πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και θα παραμείνει όταν οι ιδιοκτήτες τους το θεωρούν σκόπιμο. Θα έλεγα όμως ότι αυτή την εποχή η γραμμή που ακολουθούν στα θέματα του αντιτρομοκρατικού πολέμου, η επικοινωνιακή γραμμή που ακολουθούν, είναι η αντίθετη, είναι η σιωπή. Δηλαδή έχουν αποσύρει τα ΜΜΕ από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι τους βολεύει το τείχος σιωπής και όχι η ίδρυση. Έτσι. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει πάλι. Θέλω να επικαλεστώ την εμπειρία σου, αν έχεις κάποια στοιχεία, αν ξέρεις, αν έχει αυξηθεί η αστυνομική καταστολή τα τελευταία χρόνια, αναλογιζόμενος και το κομβικό σημείο του Δεκέμβρη του 2008. Εμείς έχουμε μια εικόνα ότι έχει αυξηθεί, αλλά θέλω να μάθω αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, ας πούμε, περισσότερες προσαγωγές ή συλλήψεις. Για τις... και εγώ εμπειρική εικόνα έχω. Ναι. Δεν έχω στοιχεία. Δεν ήμουν και προετοιμασμένος ότι μου κάνεις αυτή την ερώτηση, να έχω κάτι να βρω στοιχεία. Η εμπειρική εικόνα που έχω είναι ότι η επινόηση της προσαγωγής, που τονίζω εδώ ότι δεν έχει κανένα νομικό περιεχόμενο, μιλάμε για απλή σύλληψη, πάντως η προσαγωγή έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα με διάφορα προσχήματα προσάγονται στα αστυνομικά τμήματα, δηλαδή συλλαμβάνονται, τουλάχιστον εμείς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Όταν, από την ώρα που χάνεις την ελευθερία σου, αυτό το πράγμα λέγεται σύλληψη. Ο προσαγόμενος δεν είναι κάποιος που μπορεί να φύγει από το αστυνομικό τμήμα ό,τι ώρα θέλει.
Σου κάνει συλληφθείς. Είναι μια σύλληψη που δεν τη θεωρούν σύλληψη και με αυτόν τον τρόπο παρατείνουν τη διάρκεια που έχουν έναν άνθρωπο στα χέρια τους κατά ορισμένα 24 ώρα. Με κάποιες τεχνικές δηλαδή μπορούν και κρατάνε κάποιους ανθρώπους για μερικά 24 ώρα και σε κάθε περίπτωση για ένα 24ωρο χωρίς να δώσουν σε λογαριασμό σε κανέναν, χωρίς καν να επιβεβαιώνουν το ότι τον κρατάνε ούτε στους οικείους του ούτε στους δικηγόρους. Δηλαδή θεωρούν ότι έχουν ένα δωρεάν χρόνο 24 ώρων να κάνουν οτιδήποτε θέλουν με κάποιο θύμα τους. Αυτό το είδος της σύλληψης πράγματι έχει επεκταθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια, μετά το Δεκέμβρη του 2008. Επειδή λέγαμε τώρα για τις προσαγωγές και τις σύλληψεις, θέλω να μου πεις τα δικαιώματα ενός ανθρώπου σε περίπτωση προσαγωγής του. Τι δικαιώματα έχουμε αν προσαχθούμε ή αν συλληφθούμε? Να αρνηθεί να προσαχθεί καταρχήν. Ναι, αυτό είναι εύκολο να το λέμε τώρα, αλλά... Και να υποστεί βέβαια τη βία, το ξύλο, τα σπροξήματα, όλα αυτά που συνθέτουν την αστυνομική καταστολή. Κατά τα λοιπά, η προσαγωγή ενός ανθρώπου που έχει ταυτότητα και αποδεικνύει την ταυτότητά του σε ένα αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων που περιγράφονται στο δελτίο ταυτότητας είναι απολύτως παράνομη. Δεν έχει καμία νόμιμη δικαιολόγηση στην Ελλάδα. Ό,τι και να πούνε είναι πρόσχημα. Από αυτή την άποψη, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες, ο καθένας πρέπει να αρνείται την προσαγωγή του. Από εκεί και πέρα, όντας στα χέρια του κατασταλτικού μηχανισμού, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να απαιτεί δικηγόρο, έτσι, να απαιτεί επικοινωνία με τους οικείους του και να αρνείται οποιοδήποτε είδους συνεργασία για οποιοδήποτε λόγο με κρατικές αρχές οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει ο νόμος. Δηλαδή την υποχρέωση που έχουν να γνωστοποιούν την κατηγορία, να γνωστοποιούν τα έγγραφα που στηρίζουν την κατηγορία που απαγγέλουν και να επιτρέπουν πρόσβαση σε οικείους και δικηγόρους. Χωρίς αυτά να μην συνεργάζονται σε τίποτα με τις αρχές που τους συλλαμβάνουν και τους κρατάνε παράνομα. Για να σας ρωτήσω, πώς βλέπεις την κατάσταση του κρατουμένου στις φυλακές τον τελευταίο καιρό, γιατί υπάρχουν διάφορα εξεγερτικά φαινόμενα, και θα σας ρωτήσω την άποψή σου, αν ξέρεις κάτι, τι συμβαίνει. Ξέρω, το παρακολουθώ όσο είναι δυνατόν. Η κατάσταση είναι τραγική, όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Τραγική. Τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου 12.500 κρατούμενους. Δεν πέφτουν, αυτός ο αριθμός δεν πέφτει παρά τα μέτρα αποσυμφόρησης εντός εισαγωγικών των φυλακών, τα οποία χοντρικά συνίστανται στην αποφυλάκηση των προσώπων που βρίσκονται στη φυλακή επειδή δεν είχαν λεφτά να εξαγοράσουν μια εξαγοράσιμη ποινή ή για κάποιο άλλο λόγο εκτείουν μια σχετικά μικρή ποινή. Παρόλο που κάθε 3-4 χρόνια επισκρίζεται ένας νόμος που αποφυλακίζει αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τυποποιούνται συνεχώς περισσότερες συμπεριφορές ως κακουργήματα, είτε αναβαθμίζονται παλαιότερα πλημελήματα σε κακουργήματα, ο αριθμός των φυλακισμένων διαχρονικά αυξάνεται και πάντως δεν μειώνεται από αυτές τις περιοδικές αποφυλακίσεις κάποιων λίγων εκατοντάδων κρατουμένων. Επίσης, αυτό που αυτές τις μέρες γίνεται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ψηφιστεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ή μεθαύριο, που επαναφέρεται η προφυλάκηση για πάρα πολλά αδικήματα για τα οποία είχε καταργηθεί αρκετά χρόνια τώρα, θα γεμίσουν οι φυλακές με προφυλακισμένους. Ήδη είναι πάρα πολλοί προφυλακισμένοι, φτάνουν περίπου το 40% του συνολικού αριθμού των κρατουμένων.
θα αυξηθούν πολύ περισσότερα με τα νέα νομοθετικά μέτρα που πρόκειται να ψηφίσουν τις ερχόμενες ημέρες. Δηλαδή, πέρα από τις υποκριτικές θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι θεωρεί ότι είναι πρόβλημα οι φυλακές, ότι έχουμε υπερπληθυσμό και τα σχετικά, αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι να παίρνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα προκειμένου να αποθηκεύσουν στη φυλακή περισσότερους ανθρώπους που αντιδρούν έστω και με αυτόν τον παραβατικό τρόπο. Γιατί αυτό το ρόλο εν τέλει παίζει η φυλακή της αποθήκευσης, της εξουδετέρωσης, της απόσυρσης από την κοινωνία των παραβατικών, αυτών δηλαδή που δεν αποδέχονται το στάτους το οποίο τους προσδιορίζεται και αντιδρούν με μη πολιτικούς τρόπους στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναζητούν μη πολιτικές διεξόδους στα αδιέξοδα που τους προκαλεί το σύστημα. Αυτό που συμβαίνει μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή είναι μια διαρκής μικροεξέγερση, θα έλεγα. Δεν είναι μεγάλες εξεγέρσεις που να θεωρούν ότι απειλείται το σύστημα, αλλά διαρκώς υπάρχουν μικρές κινητοποιήσεις οι οποίες σχετίζονται είτε με την ασφυξία που νιώθουν οι κρατούμενοι από την έλλειψη χώρου, είτε με τις συνέπειες που έχουν τα δύο μνημόνια στον χώρο των φυλακών, που θα τις έλεγα με δύο κουβέντες είναι πείνα και κρύο. Mm-hmm. Περιορισμός των κονδυλίων για σύντηση, άρα πείνα, και δεύτερον κρύο το χειμώνα, ειδικά παίξει, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει παίξει εκεί το ρόλο δηλαδή το μνημόνιο, οι επιταγές του. Είναι πολύ, πολύ καθοριστικός, πολύ καθαρός ο ρόλος που παίζει το μνημόνιο, γιατί είναι και χώροι που ελέγχονται απολύτως από το κράτος. Οι στερήσεις είναι πιο νομιμοποιημένες στην κοινωνία από ότι είναι στους συνταξιούχους ή στους μισθωτούς. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ αν είναι φυλακισμένοι στα γραβενά με θερμοκρασίες μείον 10 την ημέρα, έχουν καλοριφέρ μία ώρα την ημέρα ή κάτι ανάλογο ή και καθόλου πολλές φορές, ή υποσιτίζονται και το φαγητό που τους παρέχεται σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ λιγότερο. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μέτρα, όπως επίσης υπάρχουν τραγικά προβλήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχιατρικής υποστήριξης. Πρακτικά δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη φυλακή. Άνθρωποι μένουν ανάπηροι, άνθρωποι βασανίζονται από διάσημες ασθένειες γιατί δεν υπάρχει κανένας είδους ιατρική υποστήριξη, ειδικά όταν πρόκειται για κάτι που είναι πέρα από τα τρέχοντα, κάτι πιο περίπλοκο, όταν χρειάζεται διαγνωστικές εξετάσεις ή εξειδικευμένες θεραπείες. Εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και μεγάλο κομμάτι των κρατουμένων που θέλει ψυχολογική και ενδεχομένως και ψυχιατρική υποστήριξη δεν την έχει και αυτό αυξάνει πάρα πολύ βέβαια τα αδιέξοδα του κόσμου που βρίσκεται στη φυλακή. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Οι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί ως τρομοκράτες και έχουν εγκλειστεί στη φυλακή για αυτούς τους λόγους, έχουν διαφορετική μεταχείριση από τους ποινικούς, τους απλούς? Αυτό που για πρώτη φορά εφάρμοσαν στην περίπτωση της 17 Νοέμβρη, γιατί μέχρι τότε στις συνθήκες κράτησης δεν υπήρχε διαφορά. Μπορεί να υπήρχε διαφορά στην νομική επιβάρυνση, στα δικαστήρια, αλλά δεν υπήρχε διαφορά στη φυλακή. Στη φυλακή ήταν σαν απλή φυλακισμένη. Μετά το 2002 αναπτύχθηκαν τα ειδικά κελιά, οι ειδικές συνθήκες κράτησης. Προσπάθησαν να απομονώσουν από τους υπόλοιπους φυλακισμένους τους φυλακισμένους ως μέλη ένοπλων οργανώσεων και να τους στερήσουν πάρα πολλά δικαιώματα. Προς τιμήν της χώρας μας, πολλά από αυτά τα μέτρα που εφάρμοσε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τις ρητές οδηγίες βέβαια της Αμερικανικής Πρεσβείας που είχε και την εμπειρία σε αυτά τα θέματα,
δεν εφαρμόστηκαν. Δεν πέρασαν ποτέ. Δηλαδή οι περιορισμοί στην ενημέρωση, η στέρηση ραδιοφώνου, τηλεόρασης, εφημερίδων, βιβλίων, δεν εφαρμόστηκαν. Εφαρμόστηκε όμως η απομόνωση. Η απομόνωση από ισχύει... τους υπόλοιπους κρατούμενους για αρκετά χρόνια. Τώρα ισχύει και για τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί για τις επόμενες ομάδες. Τώρα πια δεν ισχύει. Όχι. Είναι διάσπαρτες διάφορες φυλακές της χώρας και συμβιώνουν συνήθως σε μια πτέρυγα με τους υπόλοιπους κρατούμενους. Είναι ελάχιστοι πλέον οι κρατούμενοι που είναι σε συνθήκες απομόνωσης. Και είναι μόνο ορισμένοι τις 17 Νοέμβρη, δεν υπάρχουν και ούτε όλοι. Αν σκεφτείς τα πιο γνωστά θύματα της αστυνομικής καταστολής, Κουμής, Κανελοπούλου, Καλτεζάς και Γρηγορόπουλου, είναι τα πιο γνωστά. Ναι. Θα έλεγες ότι η δολοφονία τους ήταν τυχαίο γεγονός ή είναι μέσα σε μια διαδικασία αυξανόμενης κρατικής καταστολής? Είναι μια ατυχιότητα που είναι βέβαιο ότι θα συντελεστεί. Ναι. Μπορεί να είναι τυχαίο ως προς το πρόσωπο, αλλά όταν ο μηχανισμός καταστολής έχει τις οδηγίες και υλοποιεί σχέδια βίαιης αντιμετώπισης των διαμαρτυρόμενων ανθρώπων, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν τέτοια θύματα όπως ήταν ο Κουμής και η Κανελοπούλου και άλλοι που έμειναν ανώνυμοι επειδή ευτυχώς επέζησαν. Επέζησαν ενδεχομένως με βαρύς τραυματισμούς. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, ούτε είναι κάποια εξαίρεση που σχετίζεται με κάποιο φορτισμένο στη φύλακα. Ο καθένας που κατεβαίνει σε μια διαδήλωση έχει προσωπική εμπειρία της αστυνομικής βιαιότητας και των τραυματισμών που συμβαίνουν κάθε φορά από την αστυνομική βία που εν πολλής είναι και απρόκλητη, αλλά ακόμα και όταν δέχεται αυτό που αυτοί ονομάζουν προκλήσεις, αυτό δεν σημαίνει λευκή επιταγή για να ανοίξουν όσα κεφάλια προλάβουν όπως το εκλαμβάνουν. Όσον αφορά τους νεκρούς από πυροβολισμό, θα έλεγα δύο πράγματα. Ότι είναι de facto νομιμοποιημένος ο πυροβολισμός του αστυνομικού. Σε ένα βαθμό είναι και νομικά καλυμμένος, αφού επιτρέπονται οι πυροβολισμοί που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια του πυροβολούντος του αστυνομικού, αλλά επιτρέπονται πυροβολισμοί ακινητοποίησης και ούτω καθεξής, δηλαδή επιτρέπεται χρήση όπλων εναντίον αόπλων εν τέλει. Στην πράξη όμως επικρατεί μια απόλυτη ασυδοσία, η οποία σχετίζεται με το ότι υπάρχει βεβαιότητα ότι θα συγκαλυφθούν σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους εναντίον αόπλων θυμάτων τους. Και αυτό συνέβη και στις περισσότερες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν όπλα σε βάρος αόπλων πολιτών. Δεν θα έλεγα σε όλες, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία. Θα έλεγα ότι πέρα από τους γνωστούς ανθρώπους που ανέφερες που έχασαν τη ζωή τους από αστυνομικά όπλα, είναι και πάρα πολλές περιπτώσεις άλλες που δεν είναι τόσο επώνυμες, γιατί δεν πήρε πολιτική διάσταση το ζήτημα, αλλά το να χάσει τη ζωή του ένας μετανάστης, ένας τσιγκάνος από πυροβολισμό αστυνομικού δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο στη χώρα μας. Έτσι, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς και αυτές συγκαλύπτονται πολλές φορές και χωρίς καν ποινική δίωξη. Θα μας περάσω τώρα λίγο στην πολιτική επικαιρότητα και να μου πεις αν βρίσκεις διαφορές ανάμεσα στον Παπαδήμο, τον Παπανδρέο και τον Σαμαρά. Η άποψή μου δεν νομίζω ότι θα διαφέρει από την άποψη πάρα πολλών ανθρώπων. Όπως τουλάχιστον τη διαβάζω και εγώ στον τύπο. Όσον αφορά τον Παπαδήμο, θεωρώ ότι τυπικά είναι πρωθυπουργός, δεν εκπροσωπεί απολύτως τίποτα.
Δεν ξέρω αν τον παίρνουν κανένα στα σοβαρά, ακόμα και η Τρόικα και οι δανειστές. Από ό,τι καταλαβαίνω, τη διεκπαιρέωση την κάνει ο Βενιζέλος και όχι ο Παπαδήμος. Νομίζω πιο πολύ θέλουν να συμβολήσουν την κυριαρχία του τραπεζικού κεφαλαίου στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, γι' αυτό επιλέγουν έναν πρώην τραπεζίτη να παραστήσει τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί τίποτα παραπάνω στη χώρα. Όσον αφορά τον Παπανδρέου, νομίζω ότι είναι... η πολιτική του ήταν ό,τι πιο άθλιο συνέβη στη χώρα από την απελευθέρωση και μετά, με την εξαίρεση της εφταετίας. Νομίζω ότι η πολιτική του ήταν προδοτική απέναντι στη χώρα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάποιο αφελές άτομο. Πιστεύω ότι συνειδητά και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος για αυτό, ακόμα και με τα στάνταρ που η ελίτ μετράνε τα πράγματα, ενέταξε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέσω αυτού του μηχανισμού την οδήγησε στην καταστροφή, σε μια καταστροφή ανάλογη με αυτή που προκάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλες τις χώρες που μπήκε. Υπονόμευσε το μέλλον μας, αλλά και ό,τι είχε δημιουργηθεί, όπως είχε δημιουργηθεί σε αυτή τη χώρα, με τρόπο που θα επηρεάσει τη ζωή μας για πολλές δεκαετίες. Και λυπάμαι πάρα πολύ αν αυτός ο άνθρωπος δεν δώσει λόγο για τις πράξεις του, ότι η μόνη συνέπεια που θα έχει θα είναι να χάσει τις επόμενες εκλογές. Νομίζω η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά ισχά της προδοσίας απέναντι στη χώρα και σαν τέτοια θα έπρεπε να ελεγχθεί κάποτε. Το Σαμαρά πώς τον βλέπεις? Νομίζω ότι πρόκειται για έναν ακροδεξιό εθνικιστή πολιτικό που αποδεικνύεται απολύτως έτοιμο να υλοποιήσει τις οδηγίες των ξένων αφεντικών της χώρας. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να περιμένουμε το παραμικρό και θα ήταν και φοβερή αυταπάτη να πιστεύουμε ότι από τα δεξιά του πολιτικού σκηνικού μπορεί να έρθει οτιδήποτε αξιόλογο για την προοπτική της χώρας. Μάλιστα. Ξέρω ότι αυτό το διάστημα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται σε απεργία. Μπορείς να μου πεις τους λόγους αυτής της κινητοποίησης? Όσον αφορά τα αιτήματα, σχετίζονται όλα με τις ανατροπές που φέρνει και στο δικό μας κλάδο η ένταξη της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι απαιτήσεις των δανειστών, οι πολιτικές απαιτήσεις, θα έλεγα. Να πω ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που επιβάλλονται στο δικό μας κλάδο σχετίζονται πρώτον με το να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή αφέμαξη της κοινωνίας με τη χρήση και του κλάδου των δικηγόρων. Έτσι επιβλήθηκε 23% ΦΠΑ στις δικηγορικές αμοιβές, φορολογήθηκε η κοινωνία δηλαδή και μέσω του κλάδου μας, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε γιατί θεωρείται ότι οι υπηρεσίες των δικηγόρων δεν είναι εμπόρευμα, όπως και των γιατρών, ώστε να υπόκειται στο ΦΠΑ. Αυτό άλλαξε. Μετά υπάρχει και μια σειρά μέτρων εισπρακτικά σε βάρος μας ως κλάδο πια, δηλαδή γίναμε εμείς αντικείμενο εισπράξη, όχι εργαλείο για να εισπράξουν από εμάς, τα οποία σχετίζονται με την ηλικιώδη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τον περιορισμό των παροχών υγείας, ασφάλισης, την επιβολή έκτακτων εισφορών. Ένας άλλος τομέας παρεμβάσεων του ΔΝΤ
στο χώρο το δικό μας ήταν η κατάργηση οποιονδήποτε εγγυητικών θεσμών που υπήρχαν για τα πιο φτωχά στρώματα του κλάδου μας ή τα πιο αδικημένα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, δηλαδή η επιβολή του νόμου της ζούγκλας στον κλάδο, η διευκόλυνση των ισχυρών σε βάρος των αδυνάτων. Σαν τέτοια, αυτά είναι που αυτοί τα λένε με τον πολύ εύχο όρο απελευθέρωση, το οποίο σημαίνει κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών που δικαιούταν να παίρνουν οι δικηγόροι που δουλεύουν μισθωτοί σε διάφορους οργανισμούς, είτε κρατικούς είτε ιδιωτικούς. Η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, οι οποίες είναι ασήμαντες, είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά είναι αυτές που παίρνουν οι δικηγόροι που δουλεύουν για τράπεζες ή για ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή είναι μια σοβαρότατη οικονομική ενίσχυση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών μόνο, δηλαδή οι απλοί ιδιώτες που προσφέρουν σε δικηγόρους δεν πληρώνουν ποτέ τόσο χαμηλές αμοιβές της τάξης των 50-60 ευρώ για ένα δικαστήριο. Αυτά όμως τα πληρώνουν κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες. Πάρα πολλά μέτρα που οδηγούν στην αποδόμηση των δικηγορικών συλλόγων και την αποδυνάμωσή τους, έτσι ώστε να στερηθεί και ο κλάδος του δικός μας, όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι των εργαζομένων, τη δυνατότητα να εκφράζεται συλλογικά μέσα από ισχυρά συνδικάτα, δηλαδή παίρνουν μέτρα αποδυνάμωσης. Και δεύτερον, παίρνουν και μέτρα εσωτερικής μεταφοράς πλούτου από τους πιο ασθενείς δικηγόρους στους πιο πλούσιους. Αυτό γίνεται με την διευκόλυνση της ίδρυσης μεγάλων δικηγορικών εταιριών, της δημιουργίας υποκαταστημάτων, της παροχής δυνατότητας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις πόλεις της χώρας ταυτόχρονα και της κατάργησης όποιων περιορισμών που επέβαλαν τη διανομή της δικηγορικής ύλη σε περισσότερους ανθρώπους. Μονοπόλια δηλαδή, έτσι, τη δημιουργία μονοπωλίων. Αυτό νομίζω έχει, παρόλο που αυτό δεν ωφελεί οικονομικά τους δανειστές, δεν προσθέτει λεφτά στο ταμείο τους, νομίζω όμως ότι αποσκοπεί στο να διαμορφώσει ένα στρώμα που θα πλουτίσει από τη δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτή την έννοια θα είναι ένα στρώμα μαχητικών υπερασπιστών τους. Έτσι, δηλαδή, δημιουργία μιας κοινωνικής δύναμης που θα είναι κοντά τους από διάφορα επαγγέλματα. Εγώ περιγράφω τώρα πώς λειτουργεί αυτό στους δικηγόρους. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι στην Αθήνα, που υπάρχει μια ελίτ δικηγόρων που διοικεί το Δικηγορικό Σύλλογο και εκφράζει το πιο πλούσιο κομμάτι του κλάδου μας, ο οποίος προφανώς είναι ένας διαταξικός κλάδος, δεν μπόρεσε να ελέγξει τον κλάδο και πήρε μια απόφαση η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και προχώρησε σε μια απεργία 15 ημερών ενάντια στις προβλέψεις του μνημονίου για τον κλάδο μας, παρά την αντίθετη μαχητική θέση της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας. Είναι από τα λίγα παραδείγματα που ένας κλάδος με συντριπτική πλειοψηφία, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστεί σε συνέλευση, εκεί αποφάσισε ενάντια στη διοίκησή του. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι πραξικοπηματικά μας απαγορεύουν να ξανασυνέλθουμε σε νέα γενική συνέλευση, επειδή φοβόνται ότι ο κλάδος θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις του. Όχι φοβόνται, είναι βέβαια ότι θα συνεχίσει. Πώς γίνεται πραξικοπηματικά, δηλαδή με τι δικαιολογία? Πραξικοπηματικά σημαίνει πραξικοπηματικά, χωρίς οποιαδήποτε δικαιολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, παρόλο που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να γίνει νέα Γενική Συνέλευση μετά από 15 μέρες για να δει πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας. Μάλιστα. Και αυτοί που έχουν την υποχρέωση να τη συγκαλέσουν αποφασίζουν ότι θα γράψουν στα παλιά της τα παππούς από την απόφαση της συνέλευσης.
στεγνά και χωρίς... Χωρίς τίποτα άλλο. Χωρίς πραξικοπηματικά που είπες. Πραξικοπηματικά. Αυτό γίνεται με το κομμάτι της διοίκησης που πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία και ένα σημαντικό κομμάτι που πρόσκειται στο Πασόκ, σε αγαστή σύλληνια. Και με την δίμονα σιωπή ενός άλλου κομματιού του Πασόκ. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ υποθετική. Ας υποθέσουμε πως βρισκόμαστε αύριο το πρωί σε ένα μετακαπιταλιστικό απελευθερωμένο κόσμο. Τι περιεχόμενο και ρόλο πιστεύεις πως θα έχουν σε ένα τέτοιο κόσμο νομική επιστήμη, δικαιοσύνη και φυλακές? Οι φυλακές δεν θα πρέπει να έχουν περιεχόμενο καταρχήν. Αυτός ο τύπος της βάρβαρης καταστολής που εφαρμόζει στους τελευταίους αιώνες, της αποθήκευσης δηλαδή των παραβατικών ανθρώπων, των ανθρώπων που όπως είπα και πριν αντιστέκονται με μη πολιτικούς τρόπους, να το θέσω διαφορετικά, νομίζω ότι θα πρέπει να καταργηθεί, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα ούτε σε επίπεδο σοφρονισμού, ούτε σε επίπεδο επανένταξης, δεν μπορώ να εντοπίσω κανένα επίπεδο που προσφέρει. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσης, θα έλεγα, δηλαδή ροπής σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που δεν έχει πλέον κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να έχει άλλο πολύ πιο παθολογικά χαρακτηριστικά, δεν είναι η φυλακή η αρμόδια να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα, όπως και δεν τα διαχειρίζεται, χρειάζονται τελείως διαφορετικές δομές. Είναι άλλο το ζήτημα αν σε έναν μετακαπιταλιστικό κόσμο θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Έτσι. Ενδεχομένως για κάποια πράγματα θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Αυτή η τιμωρία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της κοινωνίας, στο πλαίσιο της κοινότητας και με προσέγγιση πολύ διαφορετική από ότι είναι η προσέγγιση της αποθήκευσης του κακού που υπάρχει σήμερα, του κακού εντός εισαγωγικών. Όσον αφορά τη νομική επιστήμη και τους δικηγόρους, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρχει και σε έναν κόσμο μετακομμουνιστικό ή μετακαπιταλιστικό, όπως θες πες τον, πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουν αρκετοί σύντροφοι. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να υπάρξει κοινωνία χωρίς προδιατυπωμένους κανόνες που θα έχουν τη μορφή του νόμου και να υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία που δεν θα μπορούν να έχουν εξειδικευμένη υπεράσπιση όταν βρίσκουν είτε την κοινωνία στο σύνολο είτε τα όργανα της εναντίον τους. Όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες λογικές, κυρίως σε κάποιες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, που, δεν υπήρξε, που ο νόμος δεν ήταν σε μεγάλη υπόλοιψη, η πολιτική θέση του κόμματος ερμηνευόταν απευθείας σε βάρος των ανθρώπων, χωρίς οι κανόνες να είναι από τα πριν γνωστοί και διατυπωμένοι με σαφήνεια, δηλαδή και αυστηρότητα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν τραγικά, όπως τραγικό ήταν και η έλλειψη υπεράσπισης των ανθρώπων ή η κρατικοποίηση της υπεράσπισης. Μάλιστα. Άρα πιστεύεις ότι σε έναν απελευθερωμένο κόσμο θα υπάρχουν, ας πούμε, δικαστήρια? Ο θεσμός, με άλλη ποιότητα ίσως. Ένα είδος, ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών ή διαχείρισης κάποιων συμπεριφορών ή αντιμετώπιση κάποιων συμπεριφορών πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν πρέπει αυτά τα πεδία, επειδή σχετίζονται με πολύ μείζωνα αγαθά του ανθρώπου, όπως είναι η ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, αυτά δεν μπορούν να αφήνονται στην τύχη.
όπου τύχη μπορεί να είναι η πιο καλώς εννοούμενη, δηλαδή η καλή βούληση της ομάδας. Οφείλει να κάθε κοινωνία να έχει προδιατυπωμένους κανόνες αντιμετώπισης αυτού που θεωρεί παράβαση, αυτού που θεωρεί παραβατική συμπεριφορά, να είναι γνωστή από πριν και να μην έχει κανένας δικαίωμα να τιμωρήσει πέρα από τους προδιατυπωμένους κανόνες. Είναι το ελάχιστο όριο εγγυήσεων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα σε μια κοινωνία. Αλλιώς η ζωή γίνεται πάρα πολύ ανασφαλής. Ναι. Ακόμα και, πώς να το πω δηλαδή, ότι δεν μπορεί να κρέμεται κανένας από την κάποια ευνίδια μεταστροφή της πλειοψηφίας, ακόμα και αν είναι μειοψηφία. Ναι, κατάλαβα. Καταλαβαίνω ότι σε ένα τέτοιο κόσμο θα είναι εκ των όνων κάνευ η ίδια η κοινωνία να έχει θεσπίσει τους κανόνες που θέλει να... Ε, βέβαια. Ναι. Είναι άλλο ζήτημα ποιος παράγει τον κανόνα. Βεβαίως πρέπει να τον παράγουν οι πλειοψηφίες και να απηχούν πραγματικά προοδευτικές κοινωνικές σχέσεις οι κανόνες όπως διατυπώνονται. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι αντίθετο στην ανυπαρξία κανόνων. Μάλιστα. Το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή στην αρχή μιλήσαμε για τις φυλακές στον απελευθερωμένο κόσμο, η άποψή σου αυτή για τις φυλακές σχετίζεται με την κατάσταση των φυλακών στην Ελλάδα ή το πιστεύεις αυτό γενικά? Γιατί ας πούμε υπάρχουν διαφορές. Σχετίζεται με τη φυλακή σαν μέτρο. Μάλιστα. Νομίζω ότι η αποθήκευση ανθρώπων, γιατί περί αυτού πρόκειται, ακόμα και αν ήταν σε πολυτελείς συνθήκες, δεν είναι ένα τιμωρητικό μέτρο που νομιμοποιείται οποιαδήποτε κοινωνία να το επιβάλλει στους ανθρώπους. Ιδιαίτερα τέτοιου απάνθρωπου, τέτοια απάνθρωπης αποθήκευσης, δηλαδή το ότι κάποιοι άνθρωποι οφείλουν να περάσουν τη ζωή τους εντός ενός κτηρίου, ας είναι και το καλύτερο αυτό το κτίριο, για κάποια πολλά χρόνια ή έστω και για λίγα χρόνια, δηλαδή η απόσυρσή τους από την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο οποιαδήποτε παραβατικότητα. Για να σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ για κάποια θέματα όσο μπορούσα να το κάνω. Πιστεύω ότι δεν το έκανα όσο ολοκληρωμένα χρειαζόταν. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εσύ.